Καλή σου μέρα. Λοιπόν, και πάμε να πούμε μια καλημέρα, φίλες και φίλοι, στον ανταποκριτή του Action 24 στην Ουάσιγκτον. Είναι ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να το πούμε έτσι μια καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Από Αθήνα σε Αθήνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα. Έχουν περάσει λίγες μόλις ώρες από αυτό το διάγγελμα του, δήλωση του Προέδρου Biden, και σχολιάζαμε νωρίτερα με την Άννα ότι δύο πράγματα: οι διατυπώσεις που χρησιμοποίησε και δεύτερον η σημειολογία του πλάνου στο οποίο στεκόταν, περνάνε σημαντικά μηνύματα. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε και η Κάμαλα Χάρις με τον Άντονι Μπλίνκεν δεξιά και αριστερά είναι εικόνα διαχείρισης μεγάλης κρίσης. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο και Άννα. Βεβαίως θα διαφωνήσουμε μαζί σας. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε, όπως είπες, φράσεις που παραπέμπουν στις παγιές, θα έλεγα, κακές εποχές, υπό την έννοια ότι τέτοιες φράσεις ακολούθησαν πράξεις πολέμου. Βεβαίως να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς, μόνο ο πρόεδρος και οι στενοί του συνεργάτες, αν η Αμερική θα λάβει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έρχεται, όπως καταλαβαίνετε. Απλά το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πολύ μεγάλη επίθεση. Έτσι, επειδή αργεί να ξεκινήσει, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσει. Σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θέλει να ξεκινήσει σωστά αυτή η επίθεση. Δηλαδή θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός, αυτή την άθλια, απαράδεκτη δολοφονική επίθεση, για να τελειώνει μια και καλή με αυτό που ονομάζουν τρομοκρατικό οργανισμό, γιατί ο οργανισμός είναι Χαμάς. Λοιπόν, πάμε όμως πίσω στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος των Πολιτειών χρησιμοποίησε μια φράση ότι αυτή είναι μια πράξη απόλυτου κακού. Λοιπόν, αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε και στο παρελθόν και τη συνέδεσε με την ανακοίνωση ότι έχουν σκοτωθεί 14 Αμερικανοί και υπάρχουν συνάδελφοι και υπάρχει και ένας απροσδιορίστος αριθμός ομήρων. Άρα αυτή τη στιγμή η Αμερική εμέσως, αν θέλετε, δέχτηκε και αυτή η επίθεση. Το πώς αντιδράσει συζητήθηκε χθες στη διάρκεια μεγάλης σύσκεψης στο Λευκό Οίκο. Παραβρέθηκαν οι πάντες, πρέπει να σας πω. Όσοι αποσίαζαν από την Ουάσιγκτον συμμετείχαμε με διάφορους τρόπους σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου, και σε αυτή τη συνάντηση πάρθηκαν αποφάσεις. Για να είμαστε σοβαροί, δεν γνωρίζουμε αυτές τις αποφάσεις. Από εκεί πέρα, όταν τελείωσε αυτή η σύσκεψη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις και άλλοι αξιωματούχοι συμμετείχαν σε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, στον οποίο ανακοίνωσαν τις αποφάσεις τους. Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζουμε τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή, μπορούμε να σκεφτούμε. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως το κάνετε συνέχεια εσείς, με σοβαρότητα αυτή την κατάσταση. Να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία σου στα ζητήματα αυτά και να ρωτήσω το εξής. Χρησιμοποίησε δύο φράσεις κλειδιά. Παρομοίασε τη δράση της Χαμάς με τη δράση του ISIS και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ με κάθε τρόπο. Αυτά τα δύο πού μας οδηγούν συμπερασματικά? Πρώτα πάμε, οι επισημάσεις σου είναι εξαιρετικές, διότι σε ό,τι αφορά την αναφορά στον ISIS, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Συμμετέχουν, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος είναι καθημερινός, γίνεται στη Συρία και στο Ιράκ. Είναι νικηφόρος, θα έλεγα, αυτός ο πόλεμος. Όχι τόσο λόγω των Αμερικανών, διότι οι Αμερικανοί έχουν περίπου επίσημα 1.200 στρατιώτες και ανεπίσημα άλλους τόσους, αλλά κερδίζουν αυτόν τον πόλεμο λόγω των Κούρδων. Αρκετοί αναλυτές στην Ουάσιγκτον πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο, αν θες, το μοντέλο, η λέξη σε εισαγωγικά, και στο Ισραήλ και στην υπόθεση της Χαμάς. Βεβαίως στην υπόθεση της Χαμάς έχουμε μια χώρα, το Ισραήλ, που είναι ένας στην κυριολεξία αστακός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν χθες το βράδυ ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση που ξεκίνησε από την Δευτέρα μεταφοράς αμερικανικού πολεμικού υλικού, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Βεβαίως το Ισραήλ δεν χρειάζεται, όταν λέμε πολεμικό υλικό, δεν χρειάζεται αεροπλάνα. Έτσι. Δεν χρειάζεται αυτά. Χρειάζεται πολεμοφόδια. Και στα πολεμοφόδια, Άννα, συμπεριλαμβάνουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τους πυράβλους και τις απλές σφαίρες κλπ. Ολοκληρώθηκε αυτή η επιχείρηση. Επίσης, οι ΗΠΑ έστειλαν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ, έστειλαν και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο που έχουν. Αυτές οι προετοιμασίες δεν είναι εξαιρετικά τυχαίες. Είναι αυτές που χαρακτηρίζονται στην Ουάσιγκτον πολεμικές προετοιμασίες. Μάλιστα. Πάντως να πούμε, Μιχάλη, σε αυτό που μας λες για τις πολεμικές προετοιμασίες, ότι ήταν κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στον Τούρκο πρόεδρο, στον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό πάλι πού το πας. Και πώς θα εξελιχθεί. Ποια είναι η δική σου ερμηνεία σε αυτό? Έχω τις απόψεις μου για αυτόν τον άνθρωπο. Προφανώς τις έχετε διαβάσει, τις γράφω συνέχεια. Κοιτάξτε, είναι επαγγελματίας αντιαμερικανός. Δεν είναι ένας τυχαίος αντιαμερικανός ο Ερντογάν. Και το καλό για μας, για τον ελληνισμό, είναι ότι είναι ασυγκράτητος. Δεν συγκρατείται, συνάδελφοι, με τίποτα. Εκεί που πάει να παίξει το πολύ καλό και ότι άλλαξε και ότι έγινε φιλοαμερικανός και ότι θέλει να τα βρει με την Ελλάδα, έτσι, κλωτσάει την κανάτα με το γάλα και τα τελειώνει όλα. Δεν θα εγκαταλείψει τη Χαμάς, να το έχετε υπόψη σας. Η Χαμάς έχει τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, αυτή τη στιγμή είναι στην Τουρκία. Μερικοί συνάδελφοι, κάνοντας πλάκα, λένε ότι είναι μέσα στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα. Εντάξει, είναι υπερβολή αυτό το πράγμα, αλλά θέλουν να δείξουν, ενώ ο Αμερικανός συνάδελφος, έτσι, θέλουν να δείξουν ότι και αυτή η επίθεση αντί του Ισραήλ σχεδιάστηκε από τα γραφεία της Χαμάς στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή από τις ΗΠΑ. Μερικοί εδώ στην Ελλάδα άρχισαν να λένε γιατί τηλεφώνησε ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, μερικές φορές από τη Δευτέρα. Προσέξτε, μερικές φορές. Οι καταγεγραμμένες είναι τρεις. Ναι. Δεν γίνονται με τον Ισραηλινό ομόλογο του. Μίλησε μία φορά. Γιατί του τηλεφωνά συνέχεια? Απαιτεί να βγει η Τουρκία και να καταδικάσει τη Χαμάς. Δεν θα το κάνει, συνάδελφοι, αυτό. Κάτι τέτοια δεν θα το κάνει ο Ερντογάν. Έτσι και αυτό φαίνεται πάντως, μέχρι τώρα στάση του. Η αλήθεια είναι, το ερώτημα, Μιχάλη, είναι στα πόσα καίγεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο Ερντογάν στέκεται και πάλι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αυτή εδώ δεν είναι μια επίθεση. Για τους Ισραηλινούς είναι ό,τι ήταν για τους Αμερικανούς η 11η Σεπτεμβρίου, ό,τι ήταν για τους Ισπανούς η επίθεση στην Ατότσα, ό,τι ήταν για τους Γάλλους η επίθεση στον Πατακλάν. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Και ο Ερντογάν είναι πάλι στη λάθος πλευρά. Είναι και πολύ σωστά να λες και πολύ σωστή ανάλυση σου στα πόσα καίγεσαι. Πρέπει ήδη να έχει καεί, αλλά τούτη η κυβέρνηση, η κυβέρνηση των Δημοκρατικών, θα σου έλεγα ότι είσαστε νεαροί εσείς. Θα σου έλεγα ότι δρά, όπως δρούν πάντα οι δημοκρατικοί. Έτσι. Οι δημοκρατικοί για έναν περίεργο λόγο δεν είναι όπως τους ρεπουμπλικάνους που αν τα πάρουν στο κρανίο, όπως λέμε, βαρούν. Οι δημοκρατικοί είναι με την, έχουν μια γραφειοκρατία, η οποία είναι απαράδεκτη γραφειοκρατία. Νομίζουν ακόμα ότι είμαστε στο ψυχρό πόλεμο πριν από το 90 και βάλε, πριν από το... τότε και νομίζω ότι η Τουρκία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής στρατηγικής πολιτικής. Δεν είναι. Το παραδέχονται όλοι. Δεν είναι. Το παραδέχονται και οι ίδιοι οι γραφειοκράτες. Αλλά έχουν μείνει εκεί διότι δεν έχουν νέα πολιτική. Καταλάβατε. Αυτό... Μιχάλη, εμείς νιώθουμε τυχεροί που θα σε έχουμε μαζί μας το εξής, να μας μεταδίδεις και να αναλύουμε αυτού του είδους τα πολύ σημαντικά γεγονότα και όλες τις εξελίξεις οι οποίες μας έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλης Ιγνατίου ήταν.